Είναι ένα από τα πληρώματα τα οποία έχουν συνδέσει το όνομά τους με τον αγώνα. Και όχι απλά με τον αγώνα, αλλά με το ψηλότερο σκαλί του βάθους τον αγώνα. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Νικολόπουλο, να ευχηθούμε και πάλι να το συγχαρούμε για την πρωτιά, για μία ακόμα πρωτιά, την πέμπτη πρωτιά σε 6 αγώνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγα λόγια για τον αγώνα, καταρχήν αν το διασκεδάσατε και πώς σας φάνηκε. Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι αξίζεται εδώ στο Βόλο πάρα πολλά, γιατί είναι μία από τις λέσκες που αγαπώ, συμπαθώ και μου αρέσουν οι αγώνες εδώ και 15 χρόνια που έρχομαι συνέχεια. Αυτή από το Βόλο μέχρι και στον Αλμυρό. Η οργάνωση είναι άψογη, έχουν τις καλύψεις αυτές που πρέπει να έχει ένας οδηγός για ατυχήματα και τα σχετικά. Και αυτός είναι ο λόγος και ο κόσμος που μας αγαπάει και ερχόμαστε εδώ. Όχι τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ, να το χαρείτε και σας περιμένουμε πάλι. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Είμαστε πάντα στο τερματισμό του έκτου Rally Sprint O3. Είμαστε μαζί με ένα πληρώμα του Διαμάντη Τζαμπάζη και Νίκο Ζαχαίο. Παιδιά, καλησπέρα. Είναι πρώτη φορά που συμμετέχετε σε αυτό το sprint. Πώς σας φάνηκε? Καλησπέρα. Ναι, πρώτη φορά. Ωραία ήταν. Ωραία ειδική. Το ευχαριστηθήκαμε. Τερματίσαμε με ασφάλεια. Έχουμε εδώ τον κύριο δίπλα μου. Είναι δυνατός. Εντάξει. Όλα καλά. Είναι ο πρώτος σας αγώνας, Τζαμπάζη Ζαχαίο. Όχι, για το 13. Το 13, ναι, ο πρώτος αγώνας. Πώς ξεκινήσαμε? Ωραία, ήταν ενδιαφέρουσα ειδική, δύσκολη. Τέταρτη στην ένα μπράβο σε όλους όσους αυτή την εποχή, με αυτή την κρίση, μπορούν από το εστέρημά τους να διαθέσουν κάποια χρήματα και να τρέξουν σε αγώνες και να κάνουν το χόμπι τους και να δώσουν χαρά και σε όλους τους φίλους σπορ που πραγματικά θέλουν να δουν αγώνες. Το είδαμε και στην ειδική σήμερα, είχε αρκετό κόσμο. Εντάξει, το θέμα είναι αλλά οι συμμετοχές είναι δυστυχώς λίγες. Και πάλι μπράβο σε όσους μπορούν να συμμετέχουν αυτές τις δύσκολες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα ακόμα πλήρωμα το οποίο κόσμησε, τίμησε με την παρουσία του Hector Rally Sprint O3 και με ένα αυτοκίνητο από τα καλά των ελληνικών αγώνων. Είμαστε παρέα με τον Καρπάνο, οδηγό και όχι συνοδηγό. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς. Πέρσι είχατε μια αρκετά άτυχη στιγμή. Είχατε ένα έβγα στο 5ο Rally Sprint O3. Όχι πέρυσι, πρόπερσι. Ναι. Ζητώ συγγνώμη για την τέτοια. Λοιπόν, φέτος ξαναρχόμαστε. Πήραμε το αίμα μας πίσω. Ουσιαστικά, ναι, εντάξει. Από άποψη διασκέδασης και... Έτσι είναι, εντάξει. Ήταν και ένα στοίχημα, ας πούμε, έτσι, που το είχαμε βάλει. Εντάξει, τελειώσαμε, τερματίσαμε, τέλος καλό, όλα καλά. Ωραία. Επόμενος αγώνας ποιος θα είναι? Επόμενος αγώνας, καλώς σχόλου των πραγμάτων, είναι ο επόμενος αγώνας που θα διεξαχθεί, που θα πραγματοποιηθεί. Θα δούμε τώρα. Ελπίζω να κυλήσει το πρόγραμμα κανονικά όπως έχει. Καλή συνέχεια, να σε ευχηθώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντα στην απονομή, πάντα στον τερματισμό, μάλλον για να το πούμε πιο σωστά. Αυτή τη φορά δεν είμαστε με τους τρίτους της Γενικής, αλλά είμαστε με τους δεύτερους της Γενικής. Αντώνη Σταβιλοπάντη και Τσιούκα, καλησπέρα. Καταρχήν, πώς τα πήγαμε, πώς περάσατε, ευχαριστημένοι? Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την οδήγηση που κάναμε και από τον χρόνο που κάναμε. Και βέβαια, είμαστε ευχαριστημένοι και από τη θέση που καταλάβαμε, αλλά πάνω απ' όλα είναι αυτό που καταφέρω να κάνω σαν χρόνο. Είναι ο καλύτερος χρόνος που έχω κάνει ποτέ και το λέω αυτό γιατί έκανα μια σύγκριση με την παλιά ειδική και ο κατεβάζει γύρω στα 7-8 δευτερόλεπτα κάτω. Είναι καλό αυτό. Δηλαδή, για να καταλάβω, με 2,5 χιλιόμετρα εξτρά ειδική. Στην παλιά ειδική κόψαμε χρόνο και έχουμε 7 δευτερόλεπτα με 8 πιο γρήγορο χρόνο. Αν τρέχαμε στην παλιά, θα είχαμε κατεβάσει 7 με 8 κάτω. Ο συνοδηγός τι έχει να πει γι' αυτό? Ωραίος αγώνας, καλός ανταγωνισμός. Προσπαθήσαμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Το ευχαριστηθήκαμε. Παιδιά, συγχαρητήρια και πάντα χαμηλότερους χρόνους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είμαστε παρέα με ένα ακόμα πλήρωμα από τη Λαμία, μια και η Λαμία πάντα τιμάει το Rally Sprint O3. Είμαστε με τον κύριο Ανδριτσάκη εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς σας φάνηκε ο αγώνας, πώς τα περάσατε? Ήταν ένα πάρα πολύ ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Ο αγώνας είναι πάρα πολύ καλός. Η ειδική αυτή είναι φανταστική, θα έλεγα. Έχει τα πάντα για να διασκεδάσεις.
έκπληξη, όχι μάλλον έκπληξη, θα έλεγα μπράβο στον κόσμο, το είπα και προηγουμένως, εντυπωσιακό. Πάρα πολλοί κόσμος παντού, σχεδόν παντού. Ακόμα και στα πιο ψηλά μέρη της Ειδικής είχε κόσμο. Θέλω να κάνω μία ακόμα ερώτηση. Μιλούσα με κάποιο άλλο λαμιώτικο πλήρωμα και μου είπαν ότι τα 2,5 χιλιόμετρα τα οποία προσθέθηκαν θυμίζουν καλοσκοπή. Συμφωνείτε με αυτή τη γνώμη? Ναι. Θυμίζουν καλοσκοπή. Και αυτό είναι καλό ή κακό? Για μένα ήταν πάρα πολύ καλό. Με αρέσει πάρα πολύ. Τα κλειστά κομμάτια και γενικώς έτσι οι φορκέτες είναι αγαπημένες μου διαδρομές. Μου αρέσουν. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε και σε έναν από τους γνωστότερους βολιώτες οδηγούς, τον Γιώργο τον Παλτούνη, ο οποίος για αυτόν τον αγώνα ειδικά έσμιξε με έναν παλιό συνοδηγό, τον Κώστα τον Κομπανιάρη. Πέμπτη θέση γενική, σωστά? Ναι, πέμπτη θέση γενική. Στο πρώτο πέρασμα είχαμε μείνει από φρένα από την πρώτη ειδική. Τέλος πάντων, πήγαμε λίγο προσεκτικά στον αγώνα. Στο δεύτερο πήγαμε πολύ καλύτερα, αλλά είχαμε λάσκο στην τελευταία ειδική, κάνα χιλιόμετρο πριν τερματίσουμε. Οπότε και λίγο χρόνο κατεβάσαμε και αφού τερματίσαμε όλα καλά. Ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένοι. Οι χορηγοί βοηθήσανε τα παιδιά, οι χορηγοί του στον Αλμυρό, για να γίνει αυτός ο αγώνας. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα, δεξί μπάκετ μετά από... Μετά από 7 χρόνια. Από στο ίδιο μπάκετ? Και στο ίδιο και σε άλλο. Ήταν όπως τα θυμάσαι? Έτσι. Μια χαρά. Ήταν, περάσαμε ωραία. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Θέλω να πω συγχαρητήρια στη Λέσχη, στο Δήμο Αλμυρού. Έτσι έγινε ένας πολύ ωραίος αγώνας και πιστεύω ότι ο κόσμος ευχαριστήθηκε. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά που είστε εκεί πάντα κοντά μας. Ευχαριστώ. Ένα από τα δύο Citroën σε δύο του αγώνα. Αγγλόπουλος Πολατσίδης είναι μαζί μας, είναι στον τερματισμό. Τι θέση ήταν τελικά που πήρατε, δεύτερη στην F2, αν δεν κάνω λάθος? Τρίτη στην F2. Εντάξει, ένα αποτέλεσμα καλό για ένα ατμοσφαιρικό αυτοκίνητο, πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Το ευχαριστηθήκατε? Εντάξει, στο 90%. Μια χαρά ήταν. Έχουμε πάρει σχεδόν από όλο τον κόσμο δηλώσεις για τα εξτρά 2,5 χιλιόμετρα του αγώνα. Πώς σας φανήκαν εσάς? Για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Τελείωνε η ειδική πιο ευχάριστα για μας, για το πλήρωμα. Ήταν πιο γρήγορο το κομμάτι, πιο ωραίο. Πόσο πιο απαιτητικό ήταν όμως για ένα συνοδηγό αυτό το εξτρά κομμάτι? Εντάξει, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ήταν, βέβαια, είχε κάποιες τεχνικές στροφές μέσα οι οποίες θέλανε καλό γράψιμο. Αλλά και πρακτικά ήταν πιο εύκολο ο καινούργιος τερματισμός, διότι τερμάτιζε σε ευθεία και δεν χρειαζόταν να παρκάρεις τα μάξι με το που τερματίσει την ανηφόρα και να ήταν πιο εύκολο δηλαδή πρακτικά. Αλλά ήταν και όμορφο κομμάτι όμως, και γρήγορο και τεχνικό. Το διασκεδάσατε? Πάρα πολύ και ήταν όμορφος αγώνας. Εσύ? Πάρα πολύ. Μου άρεσε, ευχάριστο. Βγήκε όλη η αδρεναλίνη. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε εσάς, να είστε καλά. Σε δύο, το οποίο συμμετείχε στο Hector Rally Sprint Othris, Δημήτρης Μαχαίρας, Θανάσης Παλιούρας. Παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε ένα πλήρωμα το οποίο ήρθατε από αρκετά μακριά, θα μπορούσαμε να πούμε, από την Αθήνα. Εντάξει, τώρα δεν είναι και ένα βήμα. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε? Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχουμε εδώ. Ποια ήταν η πρώτη σας φορά? Πέρυσι. Πέρυσι πάλι εδώ. Λοιπόν, πέρσι ήταν τελείως διαφορετικές οι συνθήκες σε σχέση με φέτος και από άποψη θερμοκρασίας, από άποψη υγρασίας του οδοστρώματος. Είναι ουσιαστικά σαν να είναι η πρώτη σας φορά. Ναι, τότε ήταν χειμώνας, τώρα είναι καλοκαίρι, ναι, ήταν τελείως διαφορετικά. Πώς την είδατε την ειδική? Εντάξει, η ειδική είναι πολύ ωραία. Τώρα που τη μεγαλώσανε κιόλας, το ευχαριστήκαμε περισσότερο. Είδαμε στο πρώτο σκέλος, ειδικά το σέδιο, να γλιστράει αρκετά. Είχαμε ένα θέμα με τα λάστιχα. Δεν είχαμε πάρει καινούργια, είχαμε πάρει κάποια λαφρώς μεταχειρισμένα. Αλλά λέγαμε να τα καταφέρουμε, ξέρω εγώ. Είχαμε και, έχει και εμπιστοσύνη στον οδηγό, ξέρω εγώ, π.χ. Εντάξει, την επόμενη φορά θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Να ρωτήσω εγώ το πιο σημαντικό, έτσι όπως τείνουν να γίνουν οι ελληνικοί αγώνες φέτος, το διασκεδάσατε? Ναι, ήταν πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επόμενος αγώνας? Τώρα από Σεπτέμβρη πάλι θα κάνουμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή επιστροφή.
Μετά από δύο χρόνια επανέρχεσαι στα μπάκετ με μια δεύτερη θέση. Επιτυχημένη επανεπιστροφή. Σίγουρα επιτυχημένη είναι. Απλά προσδοκούμε για κάτι καλύτερο στο μέλλον. Το οποίο θα έρθει στον επόμενο αγώνα, ο οποίος θα είναι. Θα δείξει. Αναλόγως. Αναλόγως χορηγής, αναλόγως οικονομικά. Άλκη Ρέντι, πώς σου φάνηκε μετά την επιστροφή του στους αγώνες ο Αποστόλης Στρούγκης? Απόλαυση. Εντάξει, πανήρθαμε στα κανονικά, στα καθιερωμένα. Μας άρεσε ο αγώνας. Πήγαμε, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Ίσως μπορούσαμε και κάτι παραπάνω. Εντάξει, δύο χρόνια απουσία. Δεν είναι και λίγο. Είναι καθόλου λίγο, όχι. Τώρα, όσο για τον επόμενο αγώνα, βλέπουμε, μας πιέζουν να πάμε για το Θερμαϊκό. Έχουμε κάποιες προτάσεις. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη Σαββατοκύριακο. Αν θα δούμε τον Αποστόλη, θα βάλουμε κάτω τα οικονομικά μας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και αν τα καταφέρουμε, ίσως πάμε και στο Θερμαϊκό. Παιδιά, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στους επόμενους αγώνες σας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είμαστε παρέα με μια συμμετοχή από την Βουλγαρία, την Διάνα Τιστογιάνοβα και το Κόρντεφ. Okay, γιατί δεν το έπιασα καλά. This is your second time in the race. Yes, this is second time. In this edition of the race, you have a 2.5 you had 2.5 kilometers further the distance of the How did you find these extra kilometers? Как намериш тя 2 километра повече? Много ми харесва. It's very like it. It's no problem for this 2 kilometers and a half. It's maybe it's better. Maybe it's better more 2 kilometers. Why not? Did you have a good time? Yes, the first time is little bit together, little bit down body and little bit maybe panic for because the track is very difficult. But second time is gas and that's it. Okay, have a nice return. Second time 30 seconds down per first time. Thank you very much. Maybe next year I'll be here. Even better. Yes, maybe new car, why not? Is that a promise? Money, money. Okay, thank you very much. Είμαστε εδώ με ένα ακόμα πλήρωμα, τον Σταμάτη Μιχάλη και τον Γρηγόρη τον Κορίθι, ο οποίος βρίσκεται λίγο πίσω, θα έρθει σε πάρα πολύ λίγο. Σταμάτη, καταρχήν συγχαρητήρια για την νίκη στην κλάση σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνεις πρώτος στην κλάση σου. Ναι, ναι, πρώτη φορά. Πώς σου φαίνεται? Είναι πολύ ωραία, εντάξει. Δηλαδή, τόσο καιρό, τόσο άγχος, τόση πίεση, τόσοι αγώνες και είναι ανταμοιβή. Είναι ωραίο πράγμα, είναι ωραίο πράγμα. Δεν μπορείς να πεις κάτι, γιατί και το ότι τρέχεις είναι ωραίο. Έτσι πρώτος βγεις τελευταίος είναι ωραίο. Αν βγεις πρώτος είναι ακόμη καλύτερο, νιώθεις μια ευχαρίστηση παραπάνω ότι χαλάλι. Λίγα λόγια για τον αγώνα, πώς σου φάνηκε? Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Και το εξτρά το κομμάτι. Και το εξτρά το κομμάτι ήταν πολύ καλό. Κώστας Τραγής. Το ευχαριστηθήκαμε πολύ. Ο συνοδηγός τρέλα δεν είχε. Έκανα να σηκώσω και μόνο το πόδι δεν με πάταγε. Εντάξει, ήμασταν, κάναμε πλήρωμα, δέσαμε καλά, πήγαμε πολύ καλά. Θεωρείς ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο στην πρωτιά ο Γρηγόρης? Είμαστε πλήρωμα, δεν έχει. Ο οδηγός είναι οδηγός, πάντα έτσι ήμουνα. Πάντα έτσι ήμουνα. Είναι οδηγός, είναι οδηγός. Είναι και δύο. Μόνος δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τώρα, για σένα είναι η πρώτη ή η δεύτερη πρωτιά? Είναι η πρώτη πρωτιά που παίρνουμε με το Σταμάτη του Μιχαήλ από εδώ, τον οδηγό μου. Σαν Γρηγόρης Κορίνθιος, συνοδηγός. Είναι η πρώτη πρωτιά. Η πρώτη πρωτιά. Πέρσι βγήκαμε τρίτη βολιώτες, εδώ πέρα ξανά στο Όθρες. Πρόπερσι είχαμε μια ατυχία με τον Μιχάλη του Παρασκευά, ενώ βγήκαμε δεύτερη στην κατηγορία μας. Μας ρίξαν ποινή μετά. Πώς σου φαίνεται το ότι, όπως και να το κάνουμε, είναι μια επιβράβευση των κόπων σας? Είναι κυρίως πολύ μεγάλη τύχη που τερματίζουμε τον αγώνα και για όλα τα πληρώματα, για όσα έχουν τερματίσει τον αγώνα. Και δεύτερον, είναι μεγάλη ευχαρίστηση και μεγάλη αποζημίωση για τον κόπο που κάνουν το πλήρωμα κυρίως. Και ανταμοιβή τον κόπο μας. Παιδιά, πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να κλείσουμε το βάθρο για την ΝΗ2. Πάμε με τους Βασταρδί και Σαριτζόγλου. Να πούμε ότι ανάμεικτα τα συναισθήματα από το ράλι Sprint Όθρης του 2013. Ήταν ένας ωραίος αγώνας,
δύσκολος για τα αυτοκίνητα τα δικά μας, γιατί αυτός ο δρόμος θέλει πολλά άλογα. Είναι πολύ ανηφορικός, ανεβάζουν θερμοκρασία. Αφού είχαμε ένα καλό τερματισμό, έστω και με ζημιά, δόξα τω Θεώ. Τι ζημιά πάθατε? Πίσω άξονα, δεξιό. Από χαντάκι στο δεύτερο σκελός. Χαντάκι, Ρουλεμάν, ναι. Γιάννη, εσύ πώς σου φάνηκε ο αγώνας? Ένας πάρα πολύ καλός αγώνας. Φυσικά ο ειδική ευνοεί τα αυτοκίνητα από τη μέση και πάνω της ειδικής πολύ δυνατά, γιατί έχει πάει πάρα πολύ μεγάλη ανηφόρα. Αυτό φυσικά δεν μπορεί ένας οργανωτής να το τελειώσει πολύ ωραία ή θα έχει πολλή ανηφόρα. Δεν μπορούν να είναι όλα ιδανικά. Όλα ιδανικά. Γιατί αν είχε μόνο κατηφόρα θα γκρινιάζαμε μετά οι υπόλοιποι. Εμείς κοιτάξαμε να ήμασταν ακριβώς όπως μπορεί να πάει το αυτοκίνητο αυτή την ημέρα και εμείς σαν πλήρωμα. Και έτσι καταφέραμε να είμαστε τρίτοι στην ΙΔΙΟ αυτή τη στιγμή. Ένα καλό αποτέλεσμα για μας, αν δούμε τελικά ότι είχαμε και το πρόβλημα πίσω στον άξονα, που ευτυχώς δεν μας τύχησε κάτι παραπάνω, διότι υπήρχε μια ζημιά που σιγά σιγά γινόταν μεγαλύτερη. Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και να θυμόμαστε τους ανθρώπους που δεν είναι κοντά μας σε όλες τις πλευρές, αλλά κυρίως και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, και να ευχόμαστε στους δικούς τους να τους θυμούνται. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Γιάννη. Μετά τον Ανδριτσάκη πάμε σε ένα ακόμα πλήρωμα από τη Λαμία, τον Δημήτρη το Διαμαντή, συγγνώμη, με την μοναδική του Toyota Corolla ΑΕ86. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά. Είστε μόνιμος στο Rally Sprint Authors? Βεβαίως, είναι η τρίτη χρονιά που συμμετέχουμε στον αγώνα και το ευχαριστηθήκαμε. Πώς σας φάνηκε ο αγώνας γενικότερα, τα εξτρά 2,5 χιλιόμετρα? Υπήρχαν μερικά σημεία που θέλαν προσοχή. Παρ' όλα αυτά, όλα τα πληρώματα νομίζω ότι ανταπεξήλθαν στις δυσκολίες και τερματίσανε. Είστε το μοναδικό λαμιωτικό πλήρωμα το οποίο δεν το έχω ρωτήσει. Είπαν ότι τα τελευταία χιλιόμετρα της ειδικής θυμίζουν καλοσκοπή. Βεβαίως. Καλοσκοπή. Καλό ή κακό αυτό? Όχι. Και η καλοσκοπή είναι γνωστή σε εμάς. Οπότε δεν μας δυσκόλεψε ιδιαίτερα η προσθήκη αυτή των 2,5 χιλιόμετρων. Να ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε σε ένα συνδυασμό Αθήνας και Βόλου. Μιλάμε για το πλήρωμα Χιλάκης Νικολός και είναι το μοναδικό από την Α5 το οποίο κατάφερε και τερμάτισε. Παιδιά, πολλά συγχαρητήρια. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς προσωπικά είμαστε, εγώ σαν αμάξι δεν είναι η ένα. Το δηλώσαμε στην Α5 για να συμπληρωθεί η κατηγορία και για να έχουμε και λίγο ανταγωνισμό, να μην τρέχουμε μόνοι μας. Γιατί κακά τα ψέματα, η ΝΗ1 είναι είδος προς εξαφάνιση στους ελληνικούς αγώνες αυτοκινήτου. Όπως και η ΝΗ3, η οποία έχει εξαφανιστεί εδώ και πολύ καιρό. Δυστυχώς. Εγώ πάντως δεν το αλλάξω. Θα αφήσω η ΝΗ1 όπου και αν πάω τώρα. Γιατί μου αρέσει το μαξάκι αυτό. Περνάμε καλά. Τερματίσαμε πάνω απ' όλα με την αμέριστη βοήθεια του Θεόφιλου. Γιατί ήξερε τη διαδρομή. Εγώ δεν ξέρω ποτέ εδώ πάνω. Πρώτη φορά ήρθα στον Αλμυρό να τρέξω βασικά. Αλλά είχα ένα συνοδηγό ο οποίος με πήγε. Θεόφιλε, εσύ την έχεις ξανακάνει την ειδική σαν συνοδηγός? Την έχω κάνει στο πρώτο σπριντ μαζί με τον Μιχάλη τον Παρασκευά. Είχαμε βγει πρώτη. Με έκανε πρόταση ο Φώτης. Γιατί όχι, ευκαιρία ήταν να ξεσκουριάσουμε λίγο. Το διασκεδάσατε? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραία. Η ειδική, μια και είσαι πρώτη φορά, δεν θα σας ρωτήσω για τα έξτρα 2,5 χιλιόμετρα, γιατί μια ερώτηση η οποία φέτος είναι από τη ΣΟΣ που κάνουν όλοι σε όλους τους αγωνιζόμενους. Η ειδική, πώς σου φάνηκε? Παιδιά, βαρέθηκα να οδηγάω. Ήταν απίστευτο, δηλαδή το χορτάσαμε, το ευχαριστηθήκαμε και αυτό είναι το ράλι. Οι καλύτερες εντυπώσεις λοιπόν από το έκτο ράλι Sprint Authors. Ούτε λόγος να γίνεται. Όλα καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, να είστε καλά.